Σοφάκι, μας έλεγες για έναν νταλγκά σου. Και όχι μόνο δικό σου. Και δικό μου είναι βασικά. Αλλά τέλος πάντων. Για έναν έντονο προβληματισμό που διέγνωσες χθες στις Goldbet, στα γραφεία. Χθες λοιπόν, στη βόλτα που έκανα στην έκθεση και συγκεκριμένα από το περίπτερο της Goldbet. Γενικά, οι άνθρωποι της Goldbet υπάρχει ένας προβληματισμός μετά την τελευταία διαβούλευση που υπάρχει από το κράτος. Το οποίο κράτος τι ζητάει, ζητάει το αστρονομικό ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Για 5 χρόνια. Για 5 χρόνια, ναι, από τις στοιχηματικές εταιρείες. Αέρα λεφτά. Αέρα λεφτά, ναι. Έτσι, τους λείπανε. Ξύπνησε ένα το πρωί, κάνανε μία μελέτη στην Ευρώπη και αντί να βρουν ένα λογικό νούμερο, από που είναι στην Ευρώπη όλες οι στοιχηματικές πληρώνουν από 20 μέχρι 80.000 το χρόνο και 2% από το γενικό τζίρο ή 1,5, ένα λογικότατο νούμερο, εδώ ζητάνε 5 εκατομμύρια. Πώς να μην υπάρχει προβληματισμός. Να αναφέρουμε ότι η Goldbet είναι μια υγιέστατη επιχείρηση, έτσι. Αξιόπιστη, νόμιμη. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το 2009, συγκεκριμένοι να είμαστε. Τώρα το κράτος με αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει ακριβώς να καταφέρει. Μάλλον όχι οι επιχειρήσεις να είναι πλέον υγιέστατες. Αυτό προφανώς. Θα δούμε βέβαια αν θα ψηφιστεί κιόλας το νομοσχέδιο αυτό που θέλουν να περάσουν. Μα τις οδηγούν στις μίκρυση με αυτό. Ενώ γίνονται επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα, έτσι, ξαφνικά πρέπει να κόψει από παντού. Δεν γίνεται έτσι. Και να έρθουν λιγότερα κονδύλια στα διαφημιστικά πακέτα τα οποία λαμβάνουμε εμείς. Δεν γίνεται έτσι. Αυτό πρέπει να το ξανασκεφτούν. Οι υπεύθυνοι, αυτοί που κάνανε βόλτες στην Ευρώπη και είδανε. Κόβουν θέσεις εργασίας, κόβουν διαφημιστικά πρόμο που σημαίνει αυτομάτως ότι και τα μέσα ενημέρωσης επηρεάζονται. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι. Είμαι εγώ, ρε φίλε, τρώω όλο το άγχος μιας επιχείρησης, εντάξει. Είμαι και λέω, έχω να πληρώσω πρώτο του μηνός 100 υπαλλήλους, έχω να πληρώσω τα ενίκια μου, πρέπει να είμαι τυπικός στους φόρους γιατί οι στοιχηματικές είναι ιδιαίτερες. Γιατί είναι ο εύκολος στόχος, γιατί στα μάτια της κοινής γνώμης πάντα είναι κάπως, εντάξει. Και λες εσύ που το έχεις, ρε φίλε, γιατί να σου δώσουν 5 εκατομμύρια. Δεν λέμε 5 ευρώ, δεν λέμε 5 ευρώ. Εγώ να σου πω και κάτι, 500, δεν είναι. Είναι δύσκολη η ελληνική κοινωνία και πρέπει να δώσουμε το κάτι παραπάνω όλοι, όλοι δίνουμε. Πόσα δίνουν στην Αγγλία, 80, 100, ναι, 200 για τις επίγειες. Ναι, μάξιμουμ, 200 ποτέ. Εγώ θα δώσω 500. Μα πρέπει να υπάρχει το πνεύμα της κοινής λογικής. Όχι λέμε ένα νούμερο. Όχι. Δεν τελειώνουν όλα στο λέμε ένα νούμερο. Εδώ λέμε ένα νούμερο απλά. Τέλος πάντων, το βαβήναμε λίγο στο κομμάτι αυτό, θα επανέλθουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.